Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Νωρίτερα από ποτέ, ως τις 30 Μαρτίου, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TaxisNet και να κλείσει στις 30 Ιουνίου. Ενώ περισσότεροι από 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2018. Η πρώτη δόση του φόρου θα καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 30 Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε στο insider.gr όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την φετινή φορολογική σας δήλωση. Προμήθεια από 2 έως 3 ευρώ χρεώνουν πλέον όλα τα ελληνικά ATMs για συναλλαγές με ξένες κάρτες όπως Revolut και N26 σε μια προσπάθεια να αποκομίσουν κέρδη από τους τουρίστες αλλά και τους Έλληνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού. Μέχρι πριν λίγες μέρες, μοναδική εξαίρεση αποτελούσε στην εν λόγω χρέωση η Alpha Bank, η οποία όμως ευθυγραμμίστηκε με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, επιβάλλοντας προμήθεια 2,5 ευρώ ανασυναλλαγή με κάρτες Visa ή Mastercard. Άμεσα σχεδιάζει ο Όμιλος Κωνσταντίνου να ξεκινήσει την κατασκευή εμπορικού κέντρου στην Λυκόβρηση της Αττικής, καθώς το συγκεκριμένο project εντάχθηκε πρόσφατα στις διατάξεις του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Το εν λόγω έργο μαζί με τις επεκτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Golden Hall της Lambda Development και το Smart Park αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τους χώρους των εμπορικών κέντρων στην Αθήνα. Το έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση 85 στρεμμάτων κοντά στον κόμβο Λυκόβρησης της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και θα αποτελέσει επένδυση της τάξης των 93 εκατομμυρίων ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και μένει σε 679,91 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,45% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.